Στον απολογισμό του για το 2020, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας κάνει αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν για τους εργαζόμενους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που χτύπησε 2 φορές με το lockdown τους εργαζόμενους, κυρίως εκτοξεύοντας τα ύψη για την ανεργία στα επίπεδα της εποχής σχεδόν της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Το 2020 και η τελευταία δεκαετία 2010-2020 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία και μια δύσκολη χρονιά για τους εργαζόμενους και όχι μόνο. Τα πράγματα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και για το 2021, αλλά θα πω ότι οι Έλληνες έχουν δείξει ότι μπορούν να τα ξεπεράσουν όλα. Με καλή θέληση και των εργοδοτών και των εργαζομένων μπορούμε να πάμε σε μια καλή χρονιά το 2021 και να λύσουμε πολλά προβλήματα, φυσικά όλα αυτά με δουλειά. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να δουλεύουν γερά και καλά και το έχουν αποδείξει πολλές φορές και μέσα από τις μειώσεις μισθών που έχουν δεχτεί και ό,τι συνεπάγεται από τα οικονομική και υγειονομική κρίση που έχουν τραβήξει οι ελληνικές οικογένειες των εργαζομένων, φαίνεται ότι στο τέλος αυτής και αυτής της πανδημίας οι μόνοι χαμένοι θα είναι οι εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση και τους εργοδότες, γιατί είναι οι άνθρωποι που παράγουν σε αυτή τη χώρα, είναι οι άνθρωποι που γεμίζουν τα ταμεία των επιχειρήσεων με χρήμα και όλα αυτά γίνονται με τον υδρότα και τον κόπο των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και δίκαιοι σε όλο αυτό που έχει γίνει, χωρίς να φταίμε και εμείς αλλά και οι επιχειρήσεις την τελευταία υγειονομική κρίση. Έτσι λοιπόν θα πω ότι το 2021 θα πρέπει να το πάρουμε με αισιοδοξία, να φανεί η νέα δεκαετία να μπούμε δυναμικά και εμείς από την πλευρά μας σαν εκπρόσωποι του εργατικού κινήματος λέμε ότι οι εργαζόμενοι θα πάνε με φουλ τις μηχανές, αλλά θα πρέπει και η απέναντι πλευρά να είναι δίκαιη. Βλέπουμε ότι η αύξηση μισθών που και αυτή η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί μεταφέρεται για το Ιούλιο του 2021. Έτσι λοιπόν άλλο ένα εξάμηνο οι εργαζόμενοι θα μείνουν στον κατώτατο μισθό με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί η ακρίβεια που συνεχίζεται στη χώρα δεν είναι με τον κατώτατο μισθό σε ίση αναλογία. Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία που και η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ότι θα το διορθώσει, αλλά δεν το διόρθωσε στο 751 κατώτατο μισθό που ζητάνε τα συνδικάτα και η κοινωνία. Η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί, γιατί και πολλές επιχειρήσεις πρόκειται να κλείσουν. Δεν θα ξανανοίξουν μετά και το δεύτερο κύμα πανδημίας. Ίσως ακολουθήσει και τρίτο, όπως λένε οι επιστήμονες. Η ανεργία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και εκεί που φαινόταν ότι λίγο άρχισε να χτυπιέται, πήρε τα πάνω της ξανά με αυτή την οικονομική κρίση. Η ανεργία στην χώρα έχει κατά πολλές μονάδες έχει μεγαλώσει και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, το πρώτο τετράμινο του 2021, η ανεργία θα ξεπεράσει κατά πολύ και θα φτάσει τα όρια των μνημονίων γύρω στο 20% με απολύσεις, με κλάδους που πλήχθηκαν όπως ο ξενοδοχειοπαλλητικός και ο επιστημιστικός κλάδος και πολλοί κλάδοι άλλοι της οικονομίας που αφορούν τους εργαζόμενους.